πρωί της 5ης πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός της προστάτιδας του πυροβολικού Αγίας Βαρβάρα στο 4ο Σώμα Στρατού στην Ξάνθη, παρουσία θρησκευτικής, στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας του τόπου. Το 1829 καθιερώθηκε ως προστάτιδα του ελληνικού πυροβολικού και στις 4 Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου γιορτάστηκε το γεγονός στο στρατόπεδό του, μόλις συγκεντρωτηθέντος πρώτου τάγματος πυροβολητών. Το όπλο του πυροβολικού τιμά σήμερα την προστάτηδά του, μεγαλομάρτυρα Αγία Βαρβάρα, η οποία απαρνήθηκε τα πλούτη και την καλή ζωή, ασπάστηκε το χριστιανισμό και στη συνέχεια θανατώθηκε από τον ίδιο πατέρα της. Το 1829 καθιερώθηκε ως ημέρα κατά την οποία θα τιμάται το πυροβολικό από την προστάτηδά του, την Αγία Βαρβάρα. Τα δε πυρά του πυροβολικού θα συμβολίζουν τους κεραυνούς με τους οποίους σκοτώθηκε ο πατέρας αμέσως μετά τη δολοφονία του. Σήμερα το πυροβολικό τιμά τους αθάνατους νεκρούς του πυροβολητές, οι οποίοι έπεσαν σε όλους τους αγώνες του έθνους. Το πυροβολικό μας σήμερα, με το πιο σύγχρονο υλικό που υπάρχει ακόμη και σε όλο τον κόσμο, με τους καλά εκπαιδευμένους και άριστα πυροβολητές του, είναι έτοιμο να φέρει σε κάθε στιγμή σε πέρας την αποστολή του. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά καταρχήν στο πυροβολικό και κατ' επέκταση σε ένοπλες δυνάμεις για τη σημερινή γιορτή της Αγίας Βαρβάρας, της προστάτηδάς τους. Πρέπει να πω ότι είμαστε εδώ για να τιμήσουμε εκ μέρους του συνόλου της κοινωνίας της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στην έδρα του 4ου Σώματος Στρατού, το πυροβολικό, αλλά και κατ' επέκταση τις ένοπλες δυνάμεις, τις οποίες δημοσίως ευχαριστούμε, όχι μόνο για το έργο της εθνικής ασφάλειας το οποίο επιτελούν, αλλά και για το μεγάλο κοινωνικό έργο. Χρόνια πολλά, και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες και ειδικά στην περιοχή μας αισθανόμαστε όλοι απόλυτα ασφαλείς. Γιορτάζει σήμερα η Αγία Βαρβάρα και μαζί γιορτάζει και το πυροβολικό. Τιμούμε και γιορτάζουμε και εμείς ως Δήμος μαζί με τους ανθρώπους, τους οποίους οφείλουμε σήμερα το αίσθημα ασφάλειας που νιώθουν οι συμπολίτες μας. Χρόνια πολλά σε όλους.